También la mueve mi perro para que le tire un hueso. Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. Ο Σύλλογος Διοκτητών Σπόρ Αυτοκινήτων στις 16 Μαρτίου του 2013 οργάνωσε τον 20ο γύρο Αττικής. Αφετηρία και δερματισμός Νέα Μάκρη, Μαυροσουβάλα, Άγιος Μερκούριος, Λίμνη Μπελέτσι, Αθηνιδέ, Νέα Μάκρη. Δύο σκέλη έχει ο αγώνας με διάμεση διακοπή για φαγητό και λίγη ξεκούραση στη Λίμνη Μπελίτσι. Στην εκκίνηση υπήρχε ένα ψηλόβροχο και κατά τη διάρκεια του αγώνα ο καιρός ήταν πολύ πιο ήπιος προς τα πληρώματα. Ο γιος με τον μπαμπά ήρθε. Προσοχή σας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε βρέχει. Προσοχή. Διότι η Αττική δεν προσφέρεται για ανοιχτές ειδικές. Οι ειδικές είναι στενές. Είναι ανοιχτές. Μην το ξεχνάτε. Μην μπαίνετε αέρα πατέρα στις φουρκέτες και στις στροφές. Μέσα σας έρθει κανένας ανάποδα. Και γλιστράει. Από την άλλη, η μέση όρη είναι πολύ κάτω από το 50. Με στεγνούς δρόμους βγαίνανε. Για βρεμένους δεν παίρνω όρκο. Τι θα την κίνηση. Λέγε. Ο τελευταίος κριτής. Ναι. Ο οποίος είναι ο χρονομέτρης. Ναι. Λόγω του καιρού. Ναι. Και ότι κάποιος δεν μπορεί να το κάνει. Καλό θα είναι να έλεγε στο επόμενο αυτοκίνητο παιδιά και σε αυτό γιατί έχουμε ένα ρεπουλάρι. Στα πολιτικά οχήματα λες τώρα. Ναι, εντάξει. Θα τους το πω. Να πίνουνε στα εισερχόμενα. Ναι, ναι, εντάξει. Έχουμε ενημερωθεί πάντως τροχές, μην ανησυχείς. Αλλά είναι όντως δύσκολο. Είναι δύσκολο. Καλό είναι. Όχι, όχι, όχι κόμμα. Δεν θα σας έλεγα ονόματα. Προσέξτε λίγο την ειδική τριάδε. Είναι η πρώτη ειδική. Είναι λίγο στενή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί... Ποια είναι αυτή, να τη ξέρουμε, να την πάμε γρήγορα. Τριάδες. Οι τριάδες. Για όσους δεν έχουν ξανατρέξει, ο αγώνας στην ουσία χωρίζεται... Ρε, μην κάνετε χαβαλέ. Ο αγώνας χωρίζεται σε δύο σκέλη, στις απλές διαδρομές και στις ειδικές διαδρομές. Οι απλές είναι με 45 χιλιόμετρα περίπου βγαλμένες, βγαίνουν σχετικά άνετα. Αλλά μην σταματήσετε να πάτε εκεί για κατούριμα, δεν θα προλάβετε, σας το λέω, έτσι. Δηλαδή θέλει ένα σπιρτουόζικο οδήγημα. Αυτό είναι για εμάς που έχουμε συγκυρία. Όπου ξεκινάει η ειδική υπάρχει σαφής προειδοποίηση, ταμπέλες, κριτές, εκεί θα μας δίνουν τα χαρτιά της ειδικής. Εκεί θα σας δίνουμε τα χαρτιά της ειδικής. Έχετε χρόνο να το διαβάσετε. Αν για κάποιο λόγο ανωτέρας βίας δεν αισθάνεστε ψυχολογικά έτοιμος, έχετε δικαίωμα ένα λεπτό βάσει κανονισμού. Στο δεύτερο παίρνετε 10 βαθμούς ποινής. Λοιπόν, αυτά. Να πω κάτι. Ρε Ηλία. Καπετάνια. Εσύ. Ηρεμία. Στις ειδικές όπως φτάνετε μπαίνετε. Εντάξει. Όχι, δηλαδή αν το νούμερο 42 φτάσει πριν το νούμερο 25 έχει δικαίωμα να την κάνει την ειδική. Λοιπόν, αν όμως ξαφνικά δείτε το νούμερο 5, γιατί χάθηκε ο άνθρωπος ή γιατί τον έπιασε ένα λάστιχο, να έρχεται μαλλιά κουβάρια και σας κορνάρει, σας παρακαλώ αφήστε τον χωρίς παρεξήγηση. Υποχρεώσεις σας, γιατί ο άνθρωπος έχει φάει καπέλο. Πιο πριν υπάρχει ΣΕΧ, άρα όλη η προάφηξη πάει χαμένη. Εκεί στη Μαυροσουβάλα υπάρχει ΣΕΧ πριν την ειδική. Εκεί θα σταματήσετε, θα μπείτε στο λεπτό σας, δεν έχει προάφηξη και θα πάρετε go. Η επόμενη ειδική είναι πάλι μετά από ΣΕΧ, οπότε αποκλείεται να καβαλήσει.
σε συγκεκριμένη περιοχή, έναν κριτή, έχω βάλει άνθρωπο με σημαίακι. Άμα δείτε πού είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Ξέρω, κόκκινη σημαία σημαίνει σταματάμε. Εντάξει, κόκκινη... θα του δώσω πορτοκαλί. Ο κύριος Παπαδάκης. Όχι, δεν είμαι ο κύριος Παπαδάκης, είμαι ο Παπαδάκης. Εγώ θα κατσοκούλω την μέρα του. Είναι μέλος του κύριου Γρήγα. Η πρώτη διαδρομή Νέα Μάκρη Λίμνη Μπελίτσι έχει μήκος 77 χιλιόμετρων και τα αυτοκίνητα θα κάνουν δύο ειδικές διαδρομές, την πρώτη στις Τριάδες και τη δεύτερη στη Μαυροσουβάλα. Thank you.
Έχοντας ολοκληρωθεί και το δεύτερο σκέλος, τα αυτοκίνητα θα τερματίσουν στη Νέα Μάκρη και στο στέκι βραδινό φαγητό και η απονομή κυπέλλων στους νικητές. Γύρω Αττικής, 20 χρόνια από το 1993. Συμφωνίζεστε. Σε κάθε αγώνα, όπως είπαμε στο Rally Sprint, από εδώ και πέρα θα δίνουμε ένα κύπελο. Εφαγωνίζεστε είτε για κάποιο συμπάρχο είμαι στον αγώνα, είτε για κάποιον που μας τιμά μονίμως με την παρουσία του. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γιαννακόπουλο, παλιό μέλος, τον κύριο Γιαννακόπουλο, παλιό μέλος που έρχεται σχεδόν σε όλους τους αγώνες από την Κρήτη. Από την Κρήτη, παρακαλώ. Αυτό λέγεται κράξιμο, πάμε. La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva. También la...